Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Κύριε Δημητριάδη, τα όσα είπαν οι γνώστες των θεμάτων της ΔΕΗ χτυπάνε και για εσάς που είσαστε στην κυβέρνηση. Επίσης, κύριε Δημητριάδη, βεβαίως. Η συμφωνία λέει αυτό που ζητάνε οι αιτήσεις, το όχι που θα πρέπει το πρόγραμμα, θα θέτει το πρόγραμμα δημοπρασιών ενέργειας είναι το 1774,25 στη Λιανική, δηλαδή το μερίδιο στη Λιανική της ΔΕΗ, το 1862,24 και το 1949,24. Η ευρωπαϊκή διεκτίβα είναι το ότι κανένας είτε στην παραγωγή είτε στην εμπορία δεν πρέπει να έχει πάνω από 50%. Αυτό είναι ο γενικός ευρωπαϊκός κανόνας όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι. Δεν είναι η διεκτίβα αυτή. Είναι για την Ελλάδα. Αυτή είναι η συμφωνία του μνημονίου που το προσδιορίζει, όχι η διεκτίβα. Όχι. Η διεκτίβα για λόγους ανταγωνισμού. Η ευρωπαϊκή διεκτίβα ορίζει τους κανόνες με τους οποίους θα υπάρξει απελευθέρωση αγοράς. Ακριβώς. Δεν μιλάει για ποσοστά. Το ποσοστά το καθορίζει τελικά η λειτουργία της αγοράς. Όχι, όχι. Το 50% είναι η συμφωνία που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Όχι. Δεν είχαν βάλει θέμα ΔΕΗ. Όχι, επιμένω. Οι κανόνες ευρωπαϊκοί. Να πουλήσει κομμάτι. Είχαμε σχέδιο εμείς. Οι λόγοι ανταγωνισμού. Εμείς το είχαμε σχεδιάσει. Σας παρακαλώ. Πού θα φτάσουμε. Να διακόπτουμε το σχέδιο. Κύριε Κούρη, η Νέα Δημοκρατία. Το δέχομαι κάνω διαλόγο, αλλά δεν είναι τόσο καθημερινό. Η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά είχε σχεδιάσει τότε να πουλήσει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της εταιρείας, αναλογικά προς τη μεγάλη εταιρεία, και το 30% του πελατολογίου. Με αυτόν τον τρόπο η ΔΕΗ θα έπεφτε κατευθείαν το μερίδιο αγοράς στη Λιανική, δηλαδή κάτω από το 70-60%, και αντίστοιχα η παραγωγική της δυναμική θα είχε μειωθεί κάτω από το 50%. Με αυτόν τον τρόπο, θα είχε, λέγαμε εμείς τότε, έτσι, αλλά αυτό κάποιοι το κάνουν, διαφωνούν. Εμείς λέγαμε ότι τότε θα είχε πάρει λεφτά η ΔΕΗ. Πολλά λεφτά, πάνω από 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν το κάνω, είχε... Άλλαξε η κυβέρνηση. Αυτό ψηφίστηκε τον Αύγουστο 2014. Εγώ ήμουν. Ναι, εμείς τα αλλάξαμε. Είναι γεγονός. Αυτό το αλλάξαμε την εκδοχή. Εγώ ήμουν βουλευτή που το είχα εισηγηθεί τότε από την πλευρά τη συμπολίτευση. Τώρα ήρθε η ώρα που η ΔΕΗ δεν αξίζει. Πήρατε το λόγο και περάσαμε σε άλλη συζήτηση. Επιμένω λοιπόν ότι οι ευρωπαϊκέ οδηγίε προβλέπουν ότι κανένα δεν μπορεί να κχεί στο σύστημα παραγωγό πάνω από 50%. Υπάρχει διόρθωση δηλαδή όταν συμβαίνει αυτό. Είτε στην εμπορία είτε στην παραγωγή. Στη χώρα μας λοιπόν καταφέρανε οι πολιτικές τελευταίες 20 ετίας, έχει δίκιο ο κύριος Πιπεριάς, που υπάρχει με μια απόλυτη στρέβλωση να δημιουργηθεί το γεγονός ώστε η ΔΕΗ να έχει σήμερα μόνο το 50%, 52% για την ακρίβεια, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, αλλά με κανόνες στρέβλωσης, με ακριβότερο ρεύμα και με τη μεταφορά πλούτου από το δημόσιο στους ιδιώτες. Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή η οποία συνέβαινε τα τελευταία, επικουρείται πολιτικά τα τελευταία 20 χρόνια. Θα σας πω στη συνέχεια. Πάμε τώρα στο ζήτημα της εμπορίας. Στο ζήτημα λοιπόν της εμπορίας, πράγματι, επειδή έχει μονοπωλιακή, έχει δεσπόσα θέση η επιχείρηση, η ΔΕΗ στην εμπορία, έχει συμφωνηθεί μέσω της μεθόδου δημοπρασιών νόμε αυτό το ποσοστό ανά έτος, περίπου 8 με 10% ανά έτος, μέχρι το 20, διότι αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία ισχύει, έχει ορίζοντα το 2020. Ότι πρέπει να επισυμβεί το 2020 δηλαδή. Πράγματι να πέσει και η εμπορία. Το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στην εμπορία από το 90 περίπου 87% που έχει σήμερα στο 50%. Με τη μέθοδο αυτή που μόλις πριν είπατε κι εσείς. Ανταυτού λοιπόν, με βάση αυτό το δεδομένο, το οποίο είναι μια προσαρμογή της χώρας μας στους ευρωπαϊκούς κανόνες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου προσπαθήσαμε και προσπαθούμε με έναν τρόπο που διασφαλίζοντας πάντα το δημόσιο συμφέρον και απέναντι από αυτό που το πολιτικό σχέδιο των προηγούμενων κυβερνήσεων, το οποίο ήταν αυτό που μόλις είπε πριν ο κύριος Κρέκας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχουμε πιάσει ακόμη, κατά την άποψή μου, το κύριο θέμα. Γιατί συζητάμε για τη ΔΕΗ σήμερα? Η ΔΕΗ είναι σε κακή κατάσταση. Ναι, αυτό επίσης είναι. Ο κύριος Παναγιωτάκης που λέει ότι θα καταρρεύσει η ΔΕΗ. Όχι, μπορεί να πάει σε στάση πυρωμών. Άρα δεν είναι δεδομένο. Καταρχάς, διαφωνώ με τη μεθοδολογία να έχουμε έναν κολοσσό επιχειρηματικό και ο οποίος, επειδή ενδεχομένως και πράγματι βρίσκεται σε μια οικονομική καμπή, να χρησιμοποιεί εκφράσεις του τύπου θα κάνει στάση πληρωμών και τέτοια. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Οφείλω να το καταθέσω ότι με αυτή την προσέγγιση διαφωνώ. Διότι θεωρώ. Δεν είμαι υπέρ της αφέλειας, έτσι, αλίμονο. Αλλά όταν έχεις έναν κολοσσό οικονομικό
που είναι η εγγύηση της εγχώριας βιομηχανικής αλυσίδας και το νούμερο ένα της εγχώριας βιομηχανικής αλυσίδας παραγωγής στην Ελλάδα. Ένας κολοσσός. Είναι αλήθεια, πράγματι. Έχει να κάνει αυτό, αυτό λέω. Έχουμε δύο λοιπόν ανταγωνιστικά σχέδια. Αυτό που εξηφάνθη την τελευταία 20 ετία με σκοπό να περάσει ο δημόσιος πλούτος στις τσέπες λίγων. Αυτό είναι χοντρικά το σχέδιό τους. Λοιπόν, το οποίο το εκπροσώπησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Ρωτούσατε προηγουμένως γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι. Γιατί υιοθέτησε τέτοιες πολιτικές. Λοιπόν, δηλαδή δεν θα πουλήσετε εσείς, κύριε Δημητριάδη. Θα σας πω. Εμείς πήραμε πίσω το. Μόνο σας το είπατε, το ότι αυτό που εσείς κάνατε. Τη μικρή ΔΕΗ την καταργήσαμε, κύριε Σκρέκα, τη μικρή ΔΕΗ την καταργήσαμε δια νόμου. Έτσι. Τον ΑΔΜΙΕ δια νόμου. Είστε μεγάλη ΔΕΗ τώρα. Τον ΑΔΜΙΕ δια νόμου τον κρατήσαμε δημόσιο και είχε μια σημαντική επιτυχία. Να πείτε αν θα πουλήσετε ή όχι. Τεράστιο πολιτικό θάρρος. Και κάναμε τρία πράγματα. Πήραμε πίσω τη μικρή ΔΕΗ, δια νόμου, κρατήσαμε δημόσιο τον ΑΔΜΙΕ, δια νόμου, είμαστε σε μια πολιτική διαπραγμάτευση ώστε να μην πωληθεί το 17% που πήγατε εσείς στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση. Το 40% θα το πουλήσετε ή όχι. Λοιπόν, είναι σαφές λοιπόν, ότι έχουμε δύο διαφορετικά ανταγωνιστικά σχέδια. Αυτό το οποίο της εκποίησης και αυτό της προστασίας του δημόσιου πλούτου που στην προκειμένη περίπτωση είναι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Το πώς θα προσαρμοστεί αυτή η επιχείρηση που τη φτάσανε στο σημείο που τη φτάσανε και στο οικονομικό αλλά και στο επίπεδο αγοράς που σωστά το είπε ως παλιός ο κύριος Πιπεριάς ότι είναι απολύτως τρευλή ακριβώς γιατί είναι αντίδεη η αγορά, είναι, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι δομημένη απέναντι στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ακριβώς για να επέλθουν οι εξορροπήσεις που επιθυμούν οι ιδιώτες και τα λόμπι τα διάφορα στην προσπάθεια να πάρουν το μερίδιο της αγοράς στις δικές τους τσέπες. Αλλά συγγνώμη να τελειώσω. Πρέπει να πάτε στον κύριο Σκρέκα και μετά. Θα πάτε βεβαίως. Θέλω να τελειώσω. Λοιπόν, το ότι η επιχείρηση πρέπει να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή, πρώτον, να ενδυναμώσει οικονομικά, που πράγματι είναι σε μια καμπή και πρέπει, μας ενδιαφέρει απόλυτα αυτό. Και έχουμε κάνει ήδη τεράστιες προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα και η δημοπρασία για τον ΑΔΜΙΕ, που επέφερε 320 εκατομμύρια υπέρ της ΔΕΗ, που είναι ένα μεγάλο νούμερο, εντάσσεται ακριβώς σε αυτή την εργόδη πολιτική μας προσπάθεια. Το δεύτερο είναι το ότι όποια αλλαγή χρειαστεί να γίνει σε αυτή τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού θα είναι με προστασία του κάθε ένας δημοσίου συμφέροντος. Κύριε Σκρέκα, η δική σας η πρόταση είναι ιδιωτικοποίηση σε ποσοστό 66% του ΑΔΜΙΕ, έβρεση στρατηγικού επενδυτή, εκποίηση ή πώληση μονάδων παραγωγής λιγνητικών και υδροηλεκτρικών και περαιτέρω απελευθέρωση της ευρύτερης αγοράς. Άρα έχουμε ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Δώστε μου δύο λεπτά έτσι, για να κλίμακα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Πρώτη παρατήρηση. Πρώτον, πρέπει να φτάσουμε, μία ερώτηση ρητορική προς τους παρισταμένους. Πρέπει να φτάσουμε στο blackout για να σταματήσουν οι πολιτικές αερολογίες και η κοροϊδία του κόσμου. Το πρώτο ερώτημα. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση. Σε ποιον να το κάνετε, να το κάνετε, σα πω, ήταν υπεύθυνο υπουργό και δεν. Επιτρέψτε μου, γιατί σα άφησα και είπατε το συλλογισμό σα. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να ακούσει ο κόσμο. Αν το βάζετε. Ο οποίο έχει πάρει λογαριασμού. Κύριε Δημητριάδη, ο κόσμο μα βλέπει, έχει πάρει λογαριασμού τη ΔΕΗ. Επειδή έκαψε παραπάνω ρεύμα φέτος, επειδή είχε περισσότερο κρύο φέτος και ξαφνικά βλέπει χρεώσεις και δεν. Όλο τον προμηθευτό. Αυτό είναι η επιτυχία δική σας, κύριε Σκρέκα. Αυτό. Επειδή μα κάντε κριτική στις ενέργειές σας. Αγαπητοί κύριοι, που λέτε ότι χωρήθηκε στο ιδιωτικά συμφέροντα και δεν ξέρω και εγώ αυτά τα χιλιοϊπωμένα από το ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε ότι έρχεται και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πούλησε 230 εκατομμύρια όταν ο Καραμαλής το 2008 το πουλε, τότε είχε 418 εκατομμύρια τιμή πώλησης όταν την τρένωσε λέτε για αυτές τις υπολογισμούς που κάνετε να λίγο ο κόσμος στην πραγματικότητα γιατί φτάσαμε εδώ πέρα που έχουμε φτάσει σήμερα και πεινάει ο κόσμος γιατί αν δεν μπούμε την πραγματικότητα και την αλήθεια στον κόσμο αν δεν μπούμε ότι για το λόγο που έχουμε φτάσει εδώ πέρα φυσικά πρωταρχική ευθύνη έχει η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία και εκάστοτε κυβερνήσεις. Αλλά να δούμε τι λάθη κάναμε, μην τα επαναλαμβάνουμε. Γιατί εσείς έρχεστε εδώ πέρα με αυτές, όχι εσείς προσωπικά, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με αυτές τις πολιτικές, θα το πω ξανά, αερολογίες προσπαθούν τελικά να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Μα είναι αερολογία ότι πήραμε τη μικρή ΔΕΗ πίσω. Είναι αερολογία ότι κρατήσαμε τον ΑΔΜΙΕ δημόσιο. Είναι αερολογία. Επιτρέψτε μου λίγο. Ο κύριος Σαθάκης, εκτός αν δεν γνωρίζετε τι γίνεται γύρω σας, έχει συμφωνήσει ήδη και θα το δείτε, θα το φέρετε να το ψηφίσετε εκτός αν δηλώσετε.
δηλώσετε εδώ πέρα ότι δεν θα το ψηφίσετε, θα το πείτε στην επιτροπή, εδώ στην εκπομπή και να μην θα κάνετε συμβουλή. Γιατί το είπα, ξύπα, το έχετε προηγήστε των δανειστών. Το έχετε κάνει τελικά καθημερινή σα παρατήρηση. Κύριε Σκρέκα, προηγήστε των δανειστών. Είστε ο προπομπός. Επιτρέψτε μου δύο λεπτά, με αφήνετε. Καταρχήν, αυτή η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει. Η ΔΕΗ από το 90% που έχει μερίδιο αγοράς, είχε 95% πριν 3 χρόνια, έχει 90% περίπου μερίδιο αγοράς τώρα, δηλαδή είναι σχεδόν μονοπόλιο ακόμα, να πάει στο 50% σε 3 χρόνια. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά. Επιτρέψτε μου τώρα, συνολικά. Μην κάνουμε τώρα. Τώρα θα κάνουμε τώρα ανάλυση πελατολογίου της ΔΕΗ στον κόσμο μας βλέπει, στο λαό που μας βλέπει, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί αυτό που είναι συνολικά. Μα διαφωνείτε αυτό. Είστε σωστά νούμερα, δεν πειράζει. Διαφωνείτε αυτό που σας λέω τελικά. Ότι η ΔΕΗ έχει μερίδιο αγοράς στη Λιανική συνολικά 90%, 88% συγκεκριμένα. Στην Κυριακή που είναι και πιο ακριβή. Είναι πιο ακριβή και είναι και πιο κερδοφόρα, αν θέλετε. Να ξέρετε γιατί είναι πιο ακριβή κιλοβατόρα. Άσχετα τελικά. Και ποιο θα πάει, θα πάει στην εταιρεία που είναι. Θέλετε να πει, κύριε Βεργιά, αφήστε το να ολοκληρώσει γιατί πρέπει να πάω τίποτα σε την εταιρεία. Κύριε Βεργιά, θα μιλήσετε. Κύριε Βεργιά, θα μιλήσετε. Δεν επιτρέπετε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα τώρα ισορροπημένη και σοβαρή. Γιατί σα λέω, θέλετε κύριε Πιπεριά, εγώ μίλησα για ευθύνε πολιτικέ προηγούμενων κυβερνήσεων. Και δεν ξέρω και τη Νέα Δημοκρατία που δεν είχε την πολιτική παρουσία. Γιατί το ερώτημα είναι για ποιο λόγο η ΔΕΗ έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Α, σα πω δύο νούμερα μόνο. Η ΔΕΗ που λέει ο κ. Δημητριάδης ότι οι προηγούμενε κυβερνήσει την απαξίωσαν. Η ΔΕΗ το 2014 κόστησε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο χρηματιστήριο και σήμερα κοστίζει, έχει αξία χρηματιστηριακή λίγο πάνω από 500 εκατομμύρια. Έχασε 2 δισεκατομμύρια. Όλα πέσανε στην Ελλάδα, Κώστα μου. Στο χρηματιστήριο τα πάντα έχουν πέσει. Δεν πέσανε όλοι. Άμα δείτε ΟΤΕ, το λιμάνι τελικά του Πειραιά, δεν έχει πέσει. Έχουν αυξηθεί οι αξίες τους. Άρα κάτι συμβαίνει. Τι θέλω να πω δηλαδή. Η ΔΕΗ έχει απαξιωθεί. Πραγματικά έχει απαξιωθεί. Δεν έχει καμία αξία. Το δεύτερο ότι... είναι ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως βιώσιμη εταιρεία. Η ΔΕΗ πριν 2 χρόνια, το 2014, βγήκε και δανείστηκε από τις αγορές. Ζήτησε 500 εκατομμύρια ευρώ τότε χρηματοδότηση. Της προσέφεραν πάνω από 2 δισεκατομμύρια χωρίς εγγύησης και πήρε 700 εκατομμύρια χρηματοδότηση χωρίς καμία εγγύηση. Τώρα για να χρηματοδοτηθεί η ΔΕΗ, σας πληροφορώ για 200 εκατομμύρια, εχώρησε μελλοντικές εισπράξεις από καλούς πελάτες που θα εγκρίνουν οι τράπεζες. Εκεί έχει φτάσει τα 2 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ για να σταματήσει αυτό το παπατζηλίκι ότι το ΣΥΡΙΖΑ προστατεύει τη δημόσια περιουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε το Τρενοσέ. Την Τρενοσέ, ο ΣΥΡΙΖΑ, την πούλησε 45 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπαίνετε στην Τρενοσέ. Ακούτε, όχι, αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Αλλά η μέγεθο τη εξαπάτησε. Λοιπόν, ακούστε. Άρα, εδώ το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το ενεργειακό σύστημα να διαλυθεί. Γιατί αυτό θα πάρει μαζί του. Να πάει όλο στο ιδιωτικό τομέα. Να πάει όλο στο ιδιωτικό τομέα. Θα σα πω τι λέμε εμεί. Με θάρρο, γιατί τελείωσαν τα ψέματα. Ή θα πούμε στον ελληνικό λαό τι πιστεύουμε εμεί ότι πρέπει να γίνει. Εμεί τι λέμε. Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Πρέπει να έρθουν κεφάλαια. Γιατί η ΔΕΗ το ξέρετε ότι μέχρι το 2023 ούτω ή άλλω το 40% τη ελληνική παραγωγή δεν θα δουλεύει. Επειδή ολοκληρώνονται, είναι γερασμένα τα εργοστάσια και υπάρχει πρόγραμμα κλεισίματος των εργοστασίων. Άρα, εμείς τι λέμε. Αντί να κλείσουν. Ωρε, παιδί μου. Εσείς το κάνατε, λέει. Σας είπα τι κάνατε εσείς. Τώρα θα πάμε στο εμείς εσείς ή θα βάλουμε κάτω τα πράγματα. Υπάρχει ένα δίλημα που πρέπει να απαντήσει η ελληνική κοινωνία. Ή θα αφήσουμε τη ΔΕΗ και τον ενεργειακό. Το ενεργειακό σύστημα της χώρας να καταρρεύσει. Η κοινωνία πληρώνει. Και μαζί να καταρρεύσουν εκεί, κύριε Κουρή. Ή θα αφήσουμε τη ΔΕΗ να καταρρεύσει. Και θα καταρρεύσουν μαζί και όλες οι πολιτικές επιλογές και οι ιδεολειψίες των προηγούμενων δεκαετιών. Ή θα κοιτάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να επιβιώσει η ΔΕΗ, να επιβιώσει το ενεργειακό σύστημα της χώρας και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και ανάπτυξη όρια. Γιατί εμείς τι πιστεύουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, ναι. Όχι, κύριε Σκρέκα, μια στιγμή θα πάμε σε διάλειμμα, σας λέω. Ναι. Δεν έχω άλλο χρόνο. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Σύντομο διάλειμμα, κύριε Σκρέκα. Ό,τι θέλω.